φυλακή, δηλαδή να περάσουν ξανά σε ιδιώτες αυτό, ο συνεργατισμός. Αυτό έπρεπε να γίνει το 2020 με βάση τον σχεδιασμό. Θα ξεκινούσε με την εισαγωγή στο χρηματιστήριο, την οποία προσπάθησε ο Υπουργός Οικονομικών, το θυμόμαστε όλοι, με την πρόταση εκείνη που είχε γίνει για τις μετοχές. Στην διαδρομή όμως τα δεδομένα άλλαξαν και αυτά που έπρεπε να γίνουν το 2017-2018 ανατράπηκαν από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, ο οποίος εποπτικούς ελέγχους που έκανε, σε κάποια στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη το τι συμβαίνει στην Κύπρο τα τελευταία 5 χρόνια, με τις νομοθεσίες που έχουμε, με τις δικαστικές διαδικασίες που έχουμε, ήρθαν και είπαν ότι δεν αναγνωρίζουν αξία στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια του συνεργατισμού. Οπότε ξαφνικά χρειαζόταν μια ενίσχυση κεφαλαίου της τάξης των 600 εκατομμυρίων, όπως το έχει διευκρινίσει ο Υπουργός. Αυτό είναι που άλλαξε δραματικά τα πράγματα και από εκεί που υπήρχε ένα σχέδιο που θα επέτρεπε ίσως την εξυγίανση της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας να προχωρούσε ακόμα 2-3 χρόνια, υπήρχε μια πρόοδος. Ναι. Ίσως όχι ταχύτατη, αλλά υπήρξε. Μην ξεχνάμε ότι από 240 διάσπαρτα καταστήματα, τα οποία δεν ήταν καν τραπεζικά καταστήματα, έγιναν συγχωνεύσεις, έγινε μια τράπεζα, έγιναν αναδιαρθρώσεις δανείων περίπου 1 δισεκατομμύριο. Αυτά όμως δεν ήταν αρκετά. Έτσι λοιπόν τώρα έπρεπε και θα απαντούσε κάποιος τους ισχυρισμούς τώρα που ακούμε ότι γιατί το κράτος δεν ανέλαβε όλα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Θα απαντούσε κάποιος ότι θα ήταν δεν καλά. Είναι αυτό που ελέγχθην, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει ευθύνη η Κεντρική Τράπεζα για αυτή την ευνίδια αλλαγή στην αποτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών, κύριε Προδρόμου. Αυτό λέει ο Υπουργός σας. Ο Υπουργός σας λέγει ότι η Κεντρική Τράπεζα θα έπρεπε να είναι στιβαρή στη Φραγκφούρτη, την ώρα που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Πόσο δε μάλλον αποφάσεις που επηρεάζουν το τραπεζικό μας σύστημα. Βεβαίως, αυτά τα κάνουν όλες οι κεντρικές τράπεζες, ασχέτως αν η εποπτεία αυτή τη στιγμή η κεντρική ευθύνη είναι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν πάβουν να έχουν ρόλο οι εθνικές κεντρικές τράπεζες και εννοείται ότι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου, εάν μιλάμε για συγχωνεύσεις τραπεζών, εξαγορές, η κεντρική τράπεζα έχει λόγο. Εγώ θα σας πω γενικότερα όμως ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασχέτως και από την σημερινή της διοίκηση, από το 2012 ήταν εκείνη η οποία, διαπραγματευόμενη το μνημόνιο, είχε αποφασίσει την κρατικοποίηση του συνεργατισμού με το πρώτο μνημόνιο. Και από το 2013 η Κεντρική Τράπεζα, θυμάμαι ότι στη Βουλή δεν είχε καταθέσει γραπτός στοιχεία και την διαβεβαίωση ότι το 1,5 δισεκατομμύριο ήταν αρκετό. Βέβαια, τότε μιλάμε για μια άλλη διοίκηση της Κεντρικής Τράπεζας. Σήμερα... Ναι, μήπως γνωρίζαμε εκ των προτέρων ότι δεν ήταν αρκετό το 1,5 δισεκατομμύριο. Μήπως γνωρίζαμε εκ των προτέρων ότι υπήρχε βαθύ πρόβλημα. Βαθύτερο από όσο παραδεχθήκαμε δημοσίως και το αφήσαμε και το με αποτέλεσμα το βρίσκουμε Κοιτάξτε, σήμερα μπροστά μας. Το 2013 δεν ήταν εύκολο να αποτιμηθεί το πρόβλημα, γιατί μιλούσαμε για 240-250 καταστήματα, δεν ήταν ακόμα ενοποιημένα τα στοιχεία. Μην ξεχνάτε ότι τότε εισήχθη στην Κύπρο ο ορισμός του μη εξυπηρετούμενου δανείου. Προηγουμένως, εάν ένα δάνειο ήταν ενυπόθηκο, ακόμα και αν δεν αποπλήρωνε κάποιος ή δεν πλήρωνε τους στόχους, εκρίνεται και θεωρείται δυστυχώς ως κανονικό και εξυπηρετούμενο. Η μεγάλη αποκάλυψη ήταν όταν ίσχυσαν αυτοί οι νέοι κανονισμοί για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Τους οποίους αποδέχθηκε και η Κεντρική Τράπεζα. Δεν είδαμε να υπάρχει οποιαδήποτε αντίρρηση. Η Κεντρική Τράπεζα και αυτό που ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών ήταν ότι στην τελευταία αυτή φάση των τελευταίων... τελευταίου ενός χρόνου, ενός-δύο χρόνων, ναι, που η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα έκανε όλη αυτή την προσπάθεια σε συνεργασία με τους επόπτες, γιατί αυτό πρέπει να το πούμε. Εδώ που φτάσαμε και η λύση η οποία δόθηκε ήταν και με την καθοδήγηση της Εποπτικής Αρχής. Αλλά η Κεντρική Τράπεζα σε αυτή την διαδικασία μάλλον δεν φάνηκε να παίζει κάποιο ενεργό ρόλο. Αυτό ήταν που υπονόησε ο Υπουργός Οικονομικών.
Ότι θα έπρεπε να διαδραματίσει επιτέλους ένα αποφασιστικό ρόλο. Δηλαδή, βιώσαμε τα σενάρια και τις τραγωδίες της ΠΥΜΚΟ. Λέγαμε τότε είναι τραγικές οι παραδοχές της ΠΥΜΚΟ. Λέγαμε τότε, άμα δεν έκανε ο Πανίκος Δημητριάδης εκείνα που έπρεπε να κάνει για να αποσαφηνίσουμε το πρόβλημα. Και ερχόμαστε σήμερα και το βρίσκουμε μπροστά μας. Εν πάση περιπτώσει, είναι ανεξάντλητη συζήτηση. Είναι κάποια, αυτό θα σας έλεγα, είναι και κάποια θέματα που ενδεχομένως να περίμενε κανείς, δεν θέλω να παρέμβω και να θεωρηθεί κιόλας ότι παρεμβαίνω, αλλά να περίμενε κανείς ότι θα έπρεπε να κρυθούν και από μια ολοκληρωμένη έρευνα που πρέπει να γίνει για αυτό το ζήτημα. Αυτή την έρευνα αναμένουμε από το Γενικό Εισαγγελέα, κύριε Προδρόμου. Ακριβώς, επειδή είναι αρμοδιότητα του Γενικού Εισαγγελέα, γι' αυτό λέω να μην θεωρηθεί ότι θα παρέμβω. Εγώ θα υπογραμμίσω όμως, κλείνοντας, ότι η συμφωνία που έγινε, και το επαναλαμβάνω, είναι και με την καθοδήγηση σε μεγάλο βαθμό των εποπτικών αρχών, δημιουργεί τις συνθήκες για να ξεκινήσουμε με τον φορέα μη εξυπηρετούμενων δανείων, που θα είναι ένα μεγάλο στοίχημα, αλλά ταυτόχρονα, κυρία Αργυρού, πρέπει επιτέλους, διαβάζοντας και αυτά που μας διαμηνύει η Κομισιόν και στην τελευταία της έκθεση, να δώσουμε στην χώρα μας ένα θεσμικό πλαίσιο, να δούμε και τι θα γίνει με το δικαστικό κομμάτι, γιατί δεν είναι μόνο οι νομοθεσίες, ούτως ώστε να μπορεί να την χάνουν χειρισμού αυτά τα μη. Είναι ξεκάθαρα και είναι γνωστά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Προδρόμου. Γίνεται μια ορολογιακή κόμμα. Είναι γνωστό ότι η δικαστική εξουσία κινείται με ρυθμούς χελών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 7,5 δισεκατομμύρια μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Έχει ανακεφαλαιοποιηθεί και η Ελληνική Τράπεζα. Ναι. Ανακεφαλαιοποιηθεί δεν είναι όρος, αλλά έχουν αλλάξει τα δεδομένα της και έχει ενισχυθεί. Από τούδε και στο εξής όμως χρειάζεται προσοχή, γιατί το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων δανείων δεν έχει εξαλειφθεί. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα διαχειριστούμε αυτό το πράγμα για να μην έχουμε και... Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Με πιέζουν πραγματικά και έχω και τους καλεσμένους μου που θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τις τοποθετήσεις τους. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, έχετε δίκιο. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ελάτε, κύριε Περδίκη. Εμείς δεν σε πιέζουμε πάντως. Εμένα με